Πάσεων και μια καινούργια πρόταση, ένα καινούργιο γράμμα το οποίο θα αποσταλεί. Έχετε χρόνο για όλα αυτά? Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη πίεση χρονική. Το καταλαβαίνουμε εμείς, το καταλαβαίνουν οι Έλληνες συνάδελφοι. Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα εδώ που μιλάνε και ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Υπάρχει δυνατότητα, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πάρει το σινιάλο αλλά βοηθήσει? Όχι, εμείς δεν θα δώσουμε ποτέ ένα σινιάλο προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί είναι ανεξάρτητη. Εκείνη αποφασίζει, εκείνη σταθμίζει και εκείνη κινείται αντίστοιχα. Θέλω να ελπίζω ότι αύριο το πρωί θα μας έχουν στείλει οι Έλληνες τη νέα πρόταση, τη νέα αίτηση και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι θα μπορέσουμε τουλάχιστον να αρχίσουμε επίσημα με τη διεργασία όπως και οφείλουμε. Είναι αυτό που σας έλεγα.